την Ιωάννα Σεραφμίδου για να μας πει έξυπνε, γρήγορε, απολαυστικές λύσεις για να περάσουμε ποιοτικό χρόνο οικογενειακά, γιατί τι θέλουμε. Θέλουμε οι δύο αυτές ώρες που περνάμε με το παιδί μας και με τον σύντροφό μας με την οικογένειά μα, εν πάση περιπτώσει, να περνάνε επικοδομητικά. Φτάνει πια ο σκοπό χρόνο, πόσο, πόσο, πια παιδότοπο, πόσο πια βόλτα στην παραλία θα μα φάνει δρόμοι. Θα τα λιώσουμε αυτά τα έρμα, πλακάκια. Πήγαινε, αλλά πήγαινε πήγαινε, 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 με το καρότσι. Και πόσο μάλλον τη χρειάζεται να φά με Ιωάννα μου. Ε, έτσι, ε, να τα πω να, να τα βγάλω από μέσα μου. Τα λε πάρα πολύ ωραία, έτσι. Συμφωνώ απολύτω. Γι' αυτό οργανωμένα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην πόλη. Εντάξει, ωραία και οι και το μάλι τη Γριά, αλλά μπορούμε να εμπλουτίσουμε λίγο το πρόγραμμά μα. Καταρχήν με τι βιβλιοθήκε. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, γενικότερα το βιβλίο. Είναι αφορμή είναι οι νέοι γονεί, ειδικά να γνωρίσουν τι παιδικέ βιβλιοθήκε. Υπάρχουν εξαιρετικέ βιβλιοθήκε σε κάθε γωνιά του Δήμου και περιφερειακέ και παιδικέ βιβλιοθήκε. Είναι χώροι που έχουμε συνδυάσει κοινώ με το ότι πάμε και δανειζόμαστε ένα βιβλίο, ή έστω μελετάμε όταν ήμασταν κάποτε σπουδαστέ. Κακώ. Γιατί γίνονται πάρα πολλέ εκδηλώσει σε αυτέ τι παιδικέ βιβλιοθήκε, και είναι μια φορμή να γνωρίζει το παιδί και το βιβλίο, να το αγαπήσει δηλαδή μέσα από το παιχνίδι, αλλά και να γνωρίσει συγγραφεί παιδικών βιβλίων, να παίξει, να κάνει θεατρικό παιχνίδι, να παίξουν γονεί μαζί με τα παιδιά. Οπότε γίνεται όλο πολύ απολαυστικό. Είναι πολύ ωραίο επίση ότι πριν από δύο περίπου χρόνια ανακοινήθηκαν ε, έξι βιβλιοθήκε τη πόλη μα, mm -hmm. οι οποίε είναι εξαιρετικέ και θα δούμε, ίσω βλέπουμε και κάποιε φωτογραφίε. Θα δούμε και τι σχετικέ φωτογραφίε. Ε, 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 να κάνω μια παρέθεση σε αυτό. Δεν μιλάμε μόνο για την κεντρική εθνική Όχι βέβαια. Βιβλιοθήκη, όχι, της Εθνικής όχι. Αμήν, ε, ε, Εθνικής Αμήνη, oh, okay. κατά τη Και τη. Κοινωνική αμήνη είναι εδώ <laughs> <μήνες>. <laughs> ναι, ναι, ναι. Που μπορεί να βρει από σεμινάρια πλεξίματο μέχρι ομιλίε, μέχρι παρουσιάσει βιβλίων, μέχρι σεμινάρια για το διαδίκτυο, μέχρι ε, βραδιέ ε, με θέματα ψυχολογία. Μιλάμε για όλε τι κατατόπου. Γι' αυτό αναζητήστε τι. Μην mm. περιμένετε να έρθουν να σα χτυπήσουν οι βιβλιοθηκάροι την πόρτα και να σα πούν Γεια σα. <laughs> θέλετε <laughs> να περάσετε. <laughs> Πρέπει εσεί να πάτε για να αναζητήσετε τι γίνεται. <laughs> υπάρχουν τα τηλέφωνα του, υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν και παιδικέ βιβλιοθήκες, yeah. δηλαδή υπάρχουν βιβλιοθήκε όπω αυτό που ανέφερε ότι ανακαινίστηκαν κάποιε από το Future Library, που είναι ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, πριν από δύο χρόνια, στην Άνω Πόλη, στην, στην Ορέστο, που είναι περιοχή Μπότσαρη. Δύο τη καλαμαριά. Αυτό δεν έχει να κάνει ότι είναι καλύτερε από τι άλλε. Απλώ δείχνει την κινητικότητα των βιβλιοθηκών, mm -hmm. βιβλιοθηκών. Δείχνει την κινητικότητα των ανθρώπων που δουλεύουν πίσω από αυτέ. Κάνουν πάρα πολλά σεμινάρια. Δηλαδή έχουν μια διάθεση να προσφέρουν κάτι παραπάνω στα παιδιά και στου γονεί του. Οπότε είναι καλό πραγματικά ο κάθε, ο κάθε ένα από εμά να δει δίπλα του, στη γειτονιά του, ποια είναι αυτή η βιβλιοθήκη που μπορεί να του, να του δείξει κάτι παραπάνω, να τη να γνωρίσει, να γνωρίσει του ανθρώπου που είναι πίσω από αυτήν και να ενημερωθεί για τι κατατόπου εκδηλώσει που είναι πραγματικά πάρα πολλέ. Τώρα τρέχουν οι ερηνέ ημέρε βιβλιοθηκών. Το καλοκαίρι υπάρχει καλοκαιρινή εκστρατεία που θα τρέξει για πολλούς μήνες μέσα στο καλοκαίρι, που συνήθως δεν έχουμε τι να κάνουμε. Οπότε πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να μπει ο κόσμο μέσα στι βιβλιοθήκε, να κάνει εγγραφή, να δανειστεί ένα βιβλίο και να παίξει μέσα σε αυτέ. Και αν την επόμενη φορά θέλετε να βγείτε μια βόλτα με το μικρό και δεν έχετε που να το πάτε, το πάτε σε μια Ακριβώς. από αυτέ τι βιβλιοθήκε. Σίγουρα και θα βρείτε κόσμο. Πολλέ φορέ, σίγουρα. Είναι εξαιρετικό. Και κοινωνικοποιούνται και οι γονεί με άλλου γονεί. Είναι πραγματικά. Και είμαι και τυχερή που είμαι σε μια ανακαινισμένη βιβλιοθήκη με την έννοια ότι. Εντάξει, είναι πολύ όμορφο να είσαι σε τέτοιου χώρου δημιουργικού. Πόσε φορέ την έχω βγάλει στα public, κάτω στον χώρο των τεσσάρων. Ναι, απίστευα πολύ. Ακριβώ αυτό. Καταστρέφοντα μεγάλα... τα παιχνίδια του public και αγοράζοντα <laughs> το. τα υπόλοιπα. <laughs> Έτσι. Έτσι, Έτσι είναι. Και είναι και πολύ οικονομικό, διότι όχι συνήθω είναι πάντα οι εκδηλώσει δωρεάν και πάντα μπορεί να δανειστεί ένα βιβλίο χωρί κανένα κόστο. Δηλαδή, γονεί που λένε ότι υπάρχουν εκδηλώσει που είναι με ακριβό κόστο και τα λοιπά δεν μπορούν να πάνε. Ε, μπορώ να το κάνω αυτή τη φορά μέσα από τι βιβλιοθήκε. Αξίζει πραγματικά. Τι έχει 4 με 13 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, Χόμπι θε. Χόμπι θε, δηλαδή. Θε, θέλω. Πού, δεν δε, δε θέλω. <laughs> Έτσι, είναι μια φορμή να πάμε λοιπόν στην, στο περίπτωρο 6 τη Διεθνού Έκθεση ε, Θεσσαλονίκη. Έχει μια έκθεση από 4 έω 13 ε, για τα χόμπι, mm -hmm. που σημαίνει ότι πιάνουν πάρα πολλά θέματα, όπως μπορεί να είναι κυπουρική, κατασκευέ. Ε, παιχνίδια στρατηγική, δηλαδή για, κά, για κάθε έναν που θέλει να ενδιαφερθεί και να ψάξει για κάποιο χόμπι, είναι ένα χώρο στον οποίο μπορεί ο καθένα να έρθει με ίδιου, με όμοιου ανθρώπου που έχουν παρόμοια χόμπι και να συζητήσει, ή να προβάλλει πράγματα σε παιδιά, σε γονεί, σε οποιονδήποτε θέλει να δει κάτι διαφορετικό και να ασχοληθεί με αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι έχει χειροτεχνία, κόμινγκ, αθλητισμό, εθελοντισμό, στρατηγική, παιχνίδια στρατηγική, τεχνολογία κτλ. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε φυσικά, είναι η πρώτη χρονιά που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη. Ε, περιμένουμε να ξεκινήσει για να δούμε τι έχει να μα προσφέρει. Οπότε, 4 με 13 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα είναι αυτή η έκθεση. Mm -hmm. Και αμέσω μετά στι 30, δηλαδή πιο πριν, δηλαδή πιο, πιο στις 4, πριν. Απριλίου είναι 30 <laughs> Μαρτίου. Έτσι. Που έχουμε οικογένεια στο Μουσείο. Σε ποιο Μουσείο αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά είμαστε στο Ολυμπιακό Μουσείο. Ε, οι θέσει έχουν κλείσει δυστυχώ. Αλλά παρόλα αυτά το, θέλω να τονίσω ότι να τονίσω το ότι υπάρχει αυτό το μουσείο που είναι πάρα πολύ ωραίο και το ότι ανεξάρτητα από τη δράση μας των πηγολαμπίδων στο κλουβί το Ολυμπιακό Μουσείο κάθε μία φορά μάλλον το μήνα έχει μία δραστηριότητα για γονείς και παιδιά. Κάθε μήνα δηλαδή παρουσιάζεται ένα διαφορετικό άθλημα οπότε μπορούν τα, να, να ενδιαφερθούν οι γονείς να πάνε στο Ολυμπιακό Μουσείο να πάρουν τηλέφωνο να δουν την ιστοσελίδα για του, την του και τους. να δουν πάρα πολλά yeah. αθλήματα ακριβώ. Εκτό αυτού, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο που αξίζει ο καθένα να επισκεφτεί και φυσικά θα ανεβάσουμε μετά στι στο κουβί το τι κάναμε, τι είδαμε και όλο αυτό θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω όμω πρόταση για τι 30, ε... επειδή θε κάτι ε... για τι 30. Α, για τι 30 λέει, τώρα δηλαδή τι γίνεται. Ακριβώ, αφού δεν θα έρθουν στο μουσείο, ε. μπορούν να πάνε, ο κόσμο μπορεί να πάει στην, στο φράγμα τη θέρμη, να το συνδυάσει ε. με μια πολύ ωραία εξόρμηση. Ε, όπου η ελληνική ομάδα, το μπέρδεψα, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία... Μισκάς! <laughs> έτσι, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία ε, έχει μια εκδήλωση για τα παιδιά και τους γονείς που θέλουν να φτιάξουν φωλιές για τα χελιδόνια που έρχονται. Πράγμα. Και είναι κάτι πολύ γλυκό, τους δίνουν πυλό. Ε, και φτιάχνουν φωλιέ τι οποίε μετά τι παίρνουν και είτε τι τοποθετούν στα σχολεία του είτε στο σπίτι του. Και είναι πολύ όμορφο. <laughs> είναι και ωραία αφορμή για εκδρομή. Γιατί ακόμη και Φράγμα ένα χελιδόνι <laughs> <την άνοιξ>. μπορεί <laughs> να τη φέρει <laughs> την άνοιξη. Μην ακούτε του κακού <laughs> που, <Φέρνε>, που λένε <laughs> ότι δεν φέρει την άνοιξη ένα χελιδόνι. Ε, σε ρώτησαν συνεχίζοντα στο τελόγλιο του Σαββατοκύριακα για τα πιτσυρίκια. Δεν με ρώτησαν. Σε ρωτάω τώρα. Συνεχίζονται ε, στο τελόγλιο. Μέχρι τέλη του μήνα. Ακριβώ το τελευταίο Σαββατοκύριακο. <laughs> συνεχίζονται, ε, υπάρχουν και, και η έκθεση κούκλα. Ε, Εκτό αυτού υπάρχουν και τα, οι θεατρικέ παραστάσει του κουκλοθέατρου που μπορεί κάποιο να πάρει τηλέφωνο, να κλείσει τη θέση του και παράλληλα να δει και την έκθεση. Μην το χάσετε αυτό, σα κάντε το ωραία. για μένα. Δηλαδή. <laughs> Μην το κάνετε για εσά, κάντε το για μένα και πάτε δείτε φαίνο στην έκθεση με τι μαριονέτε τεράστια και <laughs> τι υπέροχε και την παράσταση που φιλοξενείτε μέσα στο πλαίσιο. Α, ακριβώς. Έτσι είναι δεν πολύ είναι. Ωραία. ωραία να τα δουν και τα δύο και να νιώσουμε και λίγο παιδί πάλι. Γιατί όσο <laughs> έχουμε τα νιάτα, Έχει μένουμε το. πάντα παιδιά. <laughs> Ασχετικό, αλλά και σχετικό. Η Άννα μου, ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. ευχαριστώ πολύ.